Βγαίνει αυτή τη στιγμή ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Έλα, εξητήρι, για να τους ακούσουμε. Είναι λίγο, νιώθουμε λίγο υπερβολικό όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί βγαίνουν χιλιάδες μωρά από τα νοσοκομεία αυτά εδώ. Τα δικά μας δεν τα νιώθουμε διαφορετικά, αλλά πραγματικά παίρνουμε την αγάπη τη δική σας και όλου του κόσμου και δεν έχουμε λόγια για να σας ευχαριστήσουμε. Ήσουν μέσα στον τοπικό. Δεν επιτρέπεται. Τις πρώτες δηλώσεις της μαμάς θέλουμε να ακούσουμε. Πώς νιώθεις? Παιδιά, τι να πω. Λέω σε πελάγια ευτυχίας. Δεν το πιστεύω ότι πριν 5 μέρες είχα 2 ανθρώπους μέσα μου. Και τώρα δεν μπορώ να συγκινούμαι κιόλας εύκολα. Όλοι κλαίμε. 5 μέρες κλαίμε τώρα. Και μόνο που υπονοούμε που αναφέρεσαι στις κόρες. Ναι, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ. Το ξέρουν οι μαμάδες, το ξέρουν οι μπαμπάδες. Δεν είμαστε οι μόνοι που το ζούμε αυτό. Ήταν όταν μου τις δώσανε στο... Τις δώσανε στο χειρουργείο απευθείας και τις ακούμπησα. Ήταν η πιο μαγική στιγμή της ζωής μου. Ονόματα έχετε σκεφτεί? Έχω. Ναι, έχω, κάπου έχουμε. Έχουμε, είδες, με κοίταξε. Κάπου έχουμε καταλήξει, αλλά το κρατάμε ακόμα. Δεν έχουν και Instagram να κάνουν ακόμα τα παιδιά, οπότε το περιμένουμε λίγο πιο μετά. Σε ποιον μοιάζουν τα μωρά? Θα σου πω πώς νιώθω, θα σου πω. Θα σου περιγράψω ίσως την πιο όμορφη εικόνα που έχουν αντικρίσει ποτέ τα μάτια μου στη ζωή μου. Και έχουν δει πολλά τα μάτια μου, έχω ταξιδέψει πολύ. Πιο όμορφη εικόνα λοιπόν είναι η στιγμή, άνοιξε λίγο, είναι η στιγμή που έχουμε βγει, έχει βγει η Χριστίνα από το χειρουργείο, έχουμε επιστρέψει πάνω στο δωμάτιο και για πρώτη φορά η Χριστίνα έχει το ένα μωρό από εδώ, το άλλο μωράκι από εκεί και τα θυλάζει. Δεν υπάρχει. Ο θυλασμός ήταν πολύ... Ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί είναι 2 τα μωράκια. Φαντάζομαι και στο ένα μωράκι είναι πρόκληση. Αλλά ευτυχώς εδώ οι μέρες στο μητέρα είναι φανταστικές. Ήταν όλη την ώρα από πάνω μου, με βοηθούσαν, μου δείχναν υπομονή, επιμονή. Τώρα τα έχω πάει αρκετά καλά και όλα καλά. Ήταν... Πάρε τα μάτια σου. Όλα τα μωράκια που θυλάζουν από ό,τι ξέρω έχουν μπλε μάτια στην αρχή. Οπότε τώρα έχουν μπλε. Θα πάρουν όλα τη Χριστίνα για να είμαστε χαρούμενοι όλοι, να είμαστε happy. Τώρα με 3 γυναίκες τι θα κάνεις στο σπίτι? Θα λιώνω κάθε μέρα και θα χαίρομαι. Θέλω να λιώνω σαν βούτυρο στο πάτωμα. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Κουνιούνται, θέλω να σου πω το εξής. Κουνιούνται, κάνω ένα. Και κινείται ο κόσμος όλος μου. Δηλαδή τρελαίνομαι, παιδιά, τις αγαπάω. Πεθαίνω, πεθαίνουμε και οι δύο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι που ήρθατε. Να καλωσορίσετε κι εσείς τα κορίτσια μας. Τα τανιμανιδάκια μας είναι εδώ. Είναι μέσα βασικά και μας περιμένουν. Είδαμε και το hashtag. Ναι, είναι τανιμανιδάκια. Hashtag τανιμανιδάκια. Και μπομπάκια. Ήταν ο γυναικολόγος αδερφός σου μες στον τοκετό, σωστά? Ήταν ο αδερφός μου ο γυναικολόγος, ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, που βέβαια είναι στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε εκεί, είναι το ιατρείο του. Κατέβηκε μέχρι την Αθήνα για εμάς. Μαζί με τον Μαστρομινά, που ήταν ο γυναικολόγος που μας παρακολουθούσε εδώ. Χριστίνα, η πρώτη ατάκα που σου είπε ο Σάκης όταν σε είδα από τον Τάκη. Εντάξει, άσε να κρατήσουμε και κάτι από εμάς. Παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Μόνο που είστε όλοι εδώ, τι να πω. Ευχαριστούμε. Στα επόμενα. Βασικά γι' αυτό πρέπει να φύγουμε τώρα. Πάμε στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι να βάλουμε μπρος για τα επόμενα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, παιδιά, ήταν υπέροχη. Τι ωραία που μίλησε. Τι ωραία που μιλήσει, Βεσάκι μου. Να σα ζήσουν γερά και καλότυχα. Κοιτάξτε, έχουν κεράσει έξω του δημοσιογράφου. Βγήκανε τόσο ευχάριστοι, χωρί γυαλιά, χωρί τίποτα. Τόσο, με τέτοια ευτυχία στο πρόσωπό του, περιγράψαν τι στιγμέ του. Έκανε και πλάκα με το Instagram, γιατί πολλοί εντό εισαγωγικών τρολάρανε και είπανε, παιδί μου, ότι θα δούμε live το ντοκιτό. Επειδή τα παιδιά είναι πολύ ενεργά στο Instagram. Να σα πω κάτι. Ήταν από τι εικόνε στο Instagram που χαιρόμουν να βλέπω αυτή την περίοδο. Δηλαδή, παιδιά, μην τα κατακρίνουμε όλα.